Λοιπόν, καλησπέρα από το κλειστό γήπεδο εδώ του Αγρινίου. Πρώτο παιχνίδι στην πόλη του Αγρινίου για το μπασκετάκι μεταξύ Emporio Armani Δ.Α Ακαρνανίας. Είναι το καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Νωρίς άνοιξαν το σκορ. Να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι, ένα όμορφο θέαμα μεταξύ τις δύο ομάδες. Άστοχο το σουτ. Θα καταρρύψουν την υπόθεση rebound οι φιλοξενούμενοι. Στην προσπάθειά τους θα πετύχουν το πρώτο καλάθι. Στην αναμέτρηση, πάει μέχρι μέσα, πίσω την μπάλα με το δεξί, δεν θα καταφέρει κάτι. Σε κάτι ποδαράκια μας τους πετούχους. Από πολύ νωρίς δίνουν τις διαθέσεις τους. Να τρέξουν το γήπεδο. Ότι τελικά δεν θα την πάρει την προσπάθεια για το Σταμούλη, θα συνεχίσει, φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μεταγραφή από το Ρεδίκολο στην Αθήνα έπαιζε ο κύριος Σταμούλης και ήρθε στο όμορφο Αγρίνιο να συνεισφέρει στους Κιάκρης, έστοχος το νούμερο 31, ο Τσιαμάκης ήταν. Στο συν 3. Και 46 σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 2,5 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Αγγέλης θα στοχίσει. Σε συνολικό εδώ μέχρι τη γραμμή των 6,75. Σταμούλης θα κυρίσει νέο καλάθι. 5-4. Θα μειώσει στον πόντο. Είναι ζεστός, έχει αγωνιστικό ρυθμό, παιχνίδια στις πλάτες του και αυτό βγαίνει στο παρκέ, φαίνεται. Εδώ η μπάλα προς την γραμματεία. Μόνο που η γραμματεία δεν λαμβάνει μέρος στο παιχνίδι. Όσο τούτη η μπάλα θα περάσει στην κατοχή της Δ.Α Ακαρνανίας. Σταμούλης για 2, τα 6 μέτρα, θα στοχίσει, Σταμάκη στο rebound. Κοβέλης, θα κανώσει, θα πάρει αριστερό διάδρομο, δώσει στη γωνία, Σουκιατρής, δεν βρήκε στο φάνι. Το σουτ φάνι. Σταμούλης θέλησε να βρει το συνέχτη του, κατά τη ρακέτα. Ο Αγγέλης ανέκοψε, το 5-4 θα παραμείνει, 6-39. Άστοχο το σουτ. Άλλο ένα ριμπάουντ από το Τσιαμάκη. Νέο σουτ τριών πόντων, ούτε αυτό. Rebound, επίθεση 14 λεπτών. Ο Κοβέλης κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν πάνω στην προσπάθεια. Έξω από την πρώτη. Δύο διαφορά. Και στη δεύτερη έχουμε τις πρώτες αλλαγές. Μπαλωμένος και Σβίκος θα περάσουν στο παρκέ. και Τσιρώνης θα περάσουν στον πάγκο για να πάρουν τις ανάσες τους. Γιώργα, γρήγορη απάντηση από τους ερυθρόλευκους. Ένα καλάθι διαθέχεται το άλλο. Μια 6 στο συν 3. Πάντα μπροστά, γηπεδούχοι. Βλέπουν την μπάλα οι ερυθρόλευκοι. Φύγουν στον ευθυριασμό, θα πετύχουν το καλάθι, θα πάρουν και το φάουλ, θα έχουν δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Και όλα αυτά διαχειρώστε ο Φάνη, ο οποίος έτρεξε στον ευθυριασμό. Κάνει το 11-6. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 6 πόντους. Πάλα θα γυρίσει σε αμυνά ζώνη στην Κυπεδούχη. Βούλης για 3, αλλά στο σίδερο, ριμπάουντ από ποιον. Η Βίλια κάθεται σε ερυθρόλευκο. Στη γνώση του συνήθεια να τρέξουν ευθυριασμό, αυτή τη φορά δεν θα βγει. 3-1, το μεφάλο του Τζιαμάκη. Διαμαρτύρεται το ρεφ, τι του είναι χαρακτηριστικά. Με έντονο ύφος. Και ποιος παίκτης έχει παραδεχτεί φάουλ του? Σχεδόν κανένας. Τάρης θα κλέψει, πάει μόνος του με το αντίπαλο καλάθι. Γιώργας θα πάρει το αμυντικό, ούτε αυτός θα καταφέρει κάτι. Η κατοχή όμως παραμένει στους κίτρινους. Όχι, δικό μου το λάθος, συγχωρέστε με. Ερυθρόλευκο χρώμα και κατοχή. 4-28, μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Μπάλα στο σίδερο, αμυντικό rebound από τους φιλοξενούμενους. Νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Θα πάρει την μπάλα, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει είναι να τρέξει. Σε πρώτο χρόνο δεν θα βγει ο ευθυριασμός. Του μεσού 3 πόντων ήταν καλό. Δεν του κάνει το χατήρι του μπάλα. Μπορούσε να κερδί, πήρε το φάουλ όμως. Ο Μπραντάρης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 3:54 για το τέλος της πρώτης τροφής της αναμέτρησης. Έστοχος στην πρώτη, άστοχος στην δεύτερη, το 12-17 θα παραμείνει. Βγάλουν και την άμυνα. Στην προσπάθειά τους να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά, δεν θα τα καταφέρουν. Βαλωμένος, με το νούμερο 11 στην πλάτη. Θυμίζει λίγο το φυσικό όλο να πάρω για να δούμε πίσω σουτ. Πρώτο λίγο γκριόν δεν τα κατάφερε. Μαλαγιές. Κεφάλης και Κουβέλης θα περάσουν στο βαριέ. Αγγελής εκτός και Θεοφανής θα κάτσει στον πάγκο. Με πολύ καλή παρουσία και οι δύο. Και από την άλλη ο Γεώργας πέρασε στο πάγκο. Έξω και στη βολή. Βαλωμένος εκοπές στο φάουλ από τρία ομαδικά η κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές. Τάρης για τρεις, πρώτο σουτ, ριμπάουντ από ποιον? Από ερυθρόλευκους. Και αμάγης και από εκεί στα χέρια του Βαλωμένου. Ποιος παίρνει και την ευθύνη να οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Βάλα χαμηλά. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Προσπάθεια του Χαΐδη. Για δύο, Πρατάρης θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό, επιμένει ούτε τώρα. Υπάρχει, ειδικά τη 45, για δύο, η μπάλα στο σίδερο, ούτε τώρα. Το 14-8 θα παραμείνει, πάντα μπροστά, η Emporio Armani, σε θέση οδηγού. Διαφορές όχι μεγαλύτερες είναι η αλήθεια των 6 πόντων. Με αλλαγή ο Τσιρώνης θα περάσει στο παριέ. Αλλαγές ετοιμάζονται και από την άλλη πλευρά. Καΐδη βλέπουμε. Παίρνει τη θέση του Πιτσικόκου. Μειώσουν στους 4. Είπαμε, οι διαφορές εκεί κυμαίνονται. Ναι, μεν είναι πάντα μπροστά η Μπερδίκη, αλλά δεν έχουν ξεφύγει πάνω από 6 πόντους. Στους 4 είναι τώρα. Από 45 μοίρες. Θα μειώσουν στους 2. Θα το κάνουν. 14-12. Ο Χαλκιάς θα ρίξει τη διαφορά στο 1 καλάθι. Στη μία κατοχή πλέον το παιχνίδι. 28 δευτερόλεπτα. Τα 12 για τους υπερδίκους, οι οποίοι θα απαντήσουν άμεσα. Εντάξει, 16 δευτερόλεπτα όλα για τους φιλοξενούμενους. Σου 3-2 σαν να βιάστηκαν εδώ, δικαιώθηκαν βέβαια. Από το σπίτι του. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 16-14 μπροστά η Emporio Armani. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέρωτα στους δύο πάγκους. Καλάτι και φάουλ. 16-16. Θα φέρουν το παιχνίδι στα ίσα για πρώτη φορά στην αναμέτρηση και θα έχουν την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσουν, να περάσουν και για πρώτη φορά γνωστά σε θέση οδηγού με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κάτω η μπάλα λέει ο ρεφ, άρα υπάρχει έτοιμα απόλυτη ισορροπία στο μάτς. Λοιπόν, η μπάλα θα περάσει χαμηλά, πάρα πολύ όμως δραματική συνεργασία. Εξαιρετική πάσα του Σφίγκου. Μισό καλάθι και παραπάνω θα πω. Και ουσιαστική πάσα και εντυπωσιακή. Είναι όριο να προσφέρουμε και θέαμα. Στην διαβίω. Πάμε στο φάνι. Τίποτα το Διαμάκι. Πάρω το επιθετικό rebound. Ο Σφίγκος. Θα κάνει όλα και συμφέρει. Προσφέρει παντού. Ο Διαμάκης τους βάζει όλους στη θέση τους, έχει βάλει την γραμματεία, έχει βάλει τον αντίπαλο μπάγκο, έχει βάλει την αστυνομία, όλα τα κάνει, παίζει και μπάσκετ, 20-16. Θα μειώσει είναι στους 2. Ο Αγγελής, κέρδισε το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έξω από την πρώτη. Άλλη μία. Παλεύουν εδώ και μία ώρα να κατέβει το διχτάκι. Τόσα ψηλά παιδιά έχουμε. Πρέπει να βρει από μέσα για να τα καταφέραμε. Πάμε λοιπόν. Εξτοχώς. Και πάλι στους 4. Πατήσανε γρήγορα. Οι φιλοξενούμενοι με τον Βερβούλη. Άλλη διαφορά στο καλάθι. 22-20. Λίγος πάρει το φάουλ. Όχι, βέβαια δεν μετράει. Έγινε στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Ανάκης. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση, θα πούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε να κερδίσει και το φάουλ. Τα κατάφερε μέρη. Καλά δεν πέτυχε, θα έχει δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βολές ο αριστερόχειρας. Σε Emporio, εύστοχος στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Αγωνιστικό rebound από τον Μάκη, τον Πλατάρη. για 3. Airball. Από το Χαγιά. Εντάξει, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Έχει συμβεί και σε παίκτες στην NBA και σε Ευρωλίγκα, στην Α1. Γιατί να μην συμβεί και εδώ. Αρχίζει και αποκτάει ένταση το παιχνίδι. Να και τα πρώτα μοιράζουν στο παρκέ. Θα δούμε αρκετά από αυτά όσο δέχουμε προς το τέλος. Είναι νωρίς ακόμα, μια αλήθεια. Εκεί που θα διακυβεύεται πλέον ξεκάθαρα για το ποιος θα κερδίσει. Στοικός θα χτίσει πολύ όμορφα, θα χτίσει με το αριστερό. Δεν θα καταφέρει κάτι και ο Κρατάρης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήτανε 23. Θα πατήσει με τρίποντο. Ερυθρόλευκη όχι. Δεν τα κατάφερε ο Θεοφάνης. Για να δούμε εάν ήρθε η ώρα. Η Δ.Α Ακαρνανίας θα περάσει για πρώτη φορά μπροστά. Σε πρώτο χρόνο αυτό θα καταφέρει. Προτυχαμένη ευκαιρία. Θεοφάνης στον εφηλιασμό, ούτε αυτός. Νομίζω ότι έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο γαλάτι. Βέβαια όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο μπάσκετ, γνωστό αυτό. Και ο Καηδής θα μιμηθεί τον αντίπαλό του. Θεοφάνης για 3, μπάλα στο σίδερο. Τακτικό στο rebound. Μαλαγιές. Μέγας και Σταμουλής. Σούδια 2 από τα 5 μέτρα. Δεύτερο στόχο. Τσιαμάκη στο rebound. Ανοίγω τον λάθος. Θα γίνει τελικά. Δεν θα το πληρώσει το κλέψιμο. Μάκης, Σβίγκος, Σουδιακτής από τον Αγγελή, ούτε τώρα, Τσιμάκης επιθετικό, θα πάρει το φάουλ. Θα γίνει και Μαγιαστείο, ελεύθερος συνολός, 5 και 34, βαλωμένος θα περάσει το παρκέ, Τσιρώνης, Σταμούλης, Γιώργας, Χριστογιάννης, πολλής κόσμος. Πρώτη 24-23. Θα σοβαρήσουν, θα το κάνουν άμεσα. 25-25. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά, σωστή εκτύπωση. Νέα εξαιρετική πάσα, ο Αγγελής δεν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά, επιμένει ούτε τώρα. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου του χρόνου. Πόδωνα τον Γιώργα, θα ορθήσει, δεν θα βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι αυτό. Κάθε φορά που πάνε να περάσουν, η μπάλα βρίσκει σίδερο, σε ένα τεντωμένο σκηνή το παιχνίδι. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντερμπι, είναι ξεκάθαρο αυτό. απαλλαγμένος βρίσκεται στις βολές. Η Δ.Α Ακαρνανίας έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, ένα μόλις η Emporio. Έφτασε στην πρώτη, 26-25. Στο 20 στη δεύτερη. Λοιπόν, 16 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Γιώργας, το μαλλωμένο πάνω του, θα πάρει εσωτερική. Άρα λίγο το λάθος. Μαλλωμένο στο rebound. Πια θα πιέσει. Πίσω με το δεξί, κακό τελείωμα. Στο Γιάννης που βρίσκει στη ρημαστό χαρτιά, προσποιείται. Και πάλι στον Γιώργα, δίνει καμπίνη. Στο Χ, 27. Έχουμε time out, 3-29 για τον τέλος. Λοιπόν, ο παλωμένος θα κόψει, θα πάρει την μπάλα. Τώρα κοίτησε και τον εαυτό του και την πάσα του συμπέκτη προς αυτόν. Θα το τιμωρήσουν αυτό το λάθος. Και η Δ.Α Ακαρνανίας θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, όχι για πολύ όμως. Ο σβήκος στο χαβά του. Νομίζω ότι καλύτερο έχουν να επιδείξουν οι ερυθρόλευκοι σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 20 λεπτά της αναμέτρησης. Βοηθάει σε όλους τους τομείς, πιας για τρεις, σε μεγάλη καμπύλη στο σουτ, τρίτ και σίδερο. Και αμάλιστα βάζει τις φωνές εκεί στο μπαλωμένο από την εντύπωση. Είναι showman. Και δεν τον βγάζει και ποτέ προπονητής από ό,τι βλέπω. Πιο πιθανό είναι να φύγει ο προπονητής παρά ότι αμάξα το παρκέ. Λοιπόν, Σταμουλής θα πάει μέχρι μέσα. Ζητάει φάουλ. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή. Στον Κωνσταντίνο, το φίλο μας. Ένα 29 Σταμούλη, συγγνώμη. Είναι το λάθος. Ο Γιώργας θα πάρει το φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό. Γιώργας, 8 8 δευτερόλεπτα, η μπάλα θα περάσει χαμηλά στα μουλή, θα την αφήσει στο καλάθι. Θα φέρει και πάλι το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, 31-31, 1 και 7 για το τέλος. Τρεις, το σίδερο, πάρα τον Αγγέλη, θα πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για ελεύθερες βολές, που είναι συμπληρώσει τα 5 εδώ και ώρα, 45-9. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την ανάπαυλα. Πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια να πάρουν τις ανάσες τους, να δοθούν οδηγίες. Καθ' όλη τη διάρκεια του. Άστοχος στη δεύτερη. 32-31 και για να δούμε αν θα περάσουν για δεύτερη φορά μπροστά. Σταμάκης θα κάτσει στον πάγκο. Το ματιάξαμε, ναι, Θεοφάνης μέσα. Κεφαλής ο Νίκος θα περάσει στο πακέ επίσης. Γιώργας Σταμουλής, πάρει το φάουλ. Ο λίγο σκληρό, αλλά ο Κωνσταντίνος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Σηκώθηκε αμέσως. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για 1-3. Τρίτο. Έξω στην πρώτη. Άστοχος στην δεύτερη. Το 32-32 θα παραμείνει. Και για τον Σταμούλη και την παρέα του. Ο κεφαλής θα στοχίσει, έχουμε time out στα 12 και 8 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out. 10 δευτερόλεπτα. Out. Το κέρδισε ο Φρανταρής. Δικαίωμα για πολλές δεν υπάρχουν. Τρίτο μαδικό. Φρανταρής. 4-3. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει κάτι. Αγγελής από το σπίτι του. Ω, πάρα λίγο. Λοιπόν, τέλος του δημικρόνου. 32. Η απόλυτη ισορροπία μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε με ένα εύστοχο σου 3 πόντων, 35-32 στο συν 3. Άμεση απάντηση, όχι με τρίποντο στο τρίποντο, αλλά με καλάθι 2 πόντων. Το 35-34 θα παραμείνει. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν. Τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Άρα λίγο να γίνει λάθος. Πιάς Γιώργας, πάει μέχρι μέσα. Περάσει την μπάλα χαμηλά και πάλι σε την περιφέρεια για το Χαλκιά. Κάποιος θα κάνει το σου, θα το κάνει ο Χαλκιάς, θα στοχίσει. Σταμάκης θα καθαρίσει το rebound και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. μάχη καλά μένεται. Το φάουλ έπαιξε και λίγο ποδόσφαιρο εκεί, κρυφτούντας στο παρκέ. Σφίγκος, Μάξι Διπάλια, 37-34. Είπαμε για μας ο καλύτερος παίκτης της Αρμάνι μέχρι στιγμής. Γιώργας, κακό τελείωμα. Στίγκος βοηθάει και στα rebound, βοηθάει και στις assist, την άμυνα, στο σκορ, τι άλλο να κάνει. Και αμάχης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Θα πάρουν πάλι στην κατοχή της ερυθρόλευκη. Και αμάχης θα σκορπίσει. Για δύο από μέση απόσταση, ούτε τώρα. Αγγελής, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 37-36. Για 39-34, δικό μας το λάθος. Βάλαμε ένα καλάθι στους κίτρινους. Βγάλαμε έναν από τους ερυθρόλευκους, θα μας κυνηγάνε. 39-36. Διαφορά και πάλι στους 3. Στους αέσκητες, στους no-look passes. Έχει τελευταία στην πλάτη, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά και πλέον να έχει δει. Τώρα και τα ερυθρόλευκα. Θα το ρωτήσουμε βέβαια μετά το τέλος του παιχνιδιού για την βεβαίωση των όσων λέμε. Ηρέμησε, δεν αντικατοπτρίζουν τα φάουλ εκεί τις φανέλες. Ηρέμησε, είναι όλα περασμένα στο πρόγραμμα. Απλά για να βλέπετε τι ομαδικά έχει. Δεν είπε κάτι ο κύριος Σφίγκος. Δεν είπε κάτι το δεν έχει κάτι για να ξέρουμε ποιος έχει τι. Δεν είπε κάτι. Είναι ενδεικτικά και όταν κάτι ενδεικτικά το φωνάζουμε. Ρε παιδιά, μπορεί να το ξέρουμε. Ναι. Το είπε και πριν στον αρχηγό σου, της ομάδας. Το είπε και πριν. Πάμε, σταθεί. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Πολλά είπαμε. Ποιος κέρδισε το φάουλ? Ο Χριστογιάννης. Ο οποίος θα πάρει θέση στη γραμμή των βολών. Άστο το συγκρότει. Όχι σοβαρά σε ρωτάω, γιατί ξέρω ότι δεν το έχω ένα. Δεν σε ειρωνεύομαι. Να κάνω απομονή, να τους μαζέψεις. Σε δεν σε ειρωνεύομαι. Άστοτας και στη... Κάτσε εκεί όπως είσαι τώρα, όπα από και στη δεύτερη. Ορίστε. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Κάτσε όπως είσαι. 6 και 11, 39, 36. Μην πεις άλλη κουβέντα. Ο Κουβέλης θα στοχίσει. Εγώ σε παρακαλώ. Αν δεν είναι πεις, θα πεις. Λοιπόν. Έλα κάτσε κάτω. Η μπάλα χαμηλά στο Σφίγκο. Και πάλι στο Θεοφάνη, εκείνος θα το κουμπονήσει στη γραμμή των 6 και 75, θα στοχίσει, το 39-36 θα παραμείνει. Ο Ατάρης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Λοιπόν, καλωμένο στο παρκέ. Τρία έχω. Βέλη στον πάγκο. Μπάλα θα περάσει στο Ζίγκο χαμηλά, θα πάρει το φάουλ από τον Βεργούλη. Δύο ομαδικά. Οι γηπεδούχοι μόλις το πρώτο για τους φιλοξενούμενους, μετά από 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, στο τρίτο δεκάλεπτο. Καμάκης, Σπίτε, στον Αγγελή, μπάλα στο σίδερο, πάρει το επιθετικό, βγάλει έξω, για 3, ούτε τώρα, πάνω από ποιον, Βεργούλης. Θα του κάνει φάουλ ο Αγγελής. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου, 4:44 για την ακρίβεια. Το παιχνίδι πάντα οριακό, 20-3, Τσιαμάκης επιθετικό, επίδεση 14 δευτερολέπτων. Μάκης για 3, ούτε τώρα, νέο επιθετικό. Τρίτη προσπάθεια, τρίτη και φαρμακερή λένε. Δεν δικαιώθηκε η ρίση. Κακιάς θα τον κουβουνίσει και αυτός, διαγωνισμός τριπόντων σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Φτωχή συγκομιτή σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 7 πόντους για τους 11-9 για τους γηπεδούχους, μόλις 4 για τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Σταμούλης είναι έτοιμος για να μπει στο παρκέ. Έχουμε τα λάθη, 41-38. Βαλωμένος θα κερδίσει το φάουλ. Σταμούλης και Διτσοκόκος θα περάσουν στο παρκέ. Χρυστογιάννης και Βεργούλης εκτός. Το 38 θα παραμείνει. Το παιχνίδι στον πόντο. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Θεοφάνη. Θα στοχίσει στην πολύ. Έχασε την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι της Άισα. Πέμπτο φάουλ ήταν, ήταν το... Ήταν το πέμπτο φάουλ από τον Θεοφάνη. Αν είναι για να μπείτε θα το βγάζουμε. Λοιπόν, πήρε το επιθετικό ριμπάο το Ραντάρης. Δεν καταφέρανε κάτι. Λοιπόν, μπαλωμένος. Για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Σταμούλησε ένα παλικαρίσιο αμυντικό ριμπάο. Άμα πάμε καλά στη time. Πάει μέχρι μέσα. Από το τελείωμα, Σταμούλης το υπαπηθυντικό. Η παλαγιά τους κεντρινούς. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου 41-40. Το παιχνίδι στον πόντο. Έχουμε τις διαβουλεύσεις διαιτητή και γραμματείας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Το πρώτο είναι 39, βγήκε δύο φορές. Μετά έκανε 39. Το κοίταξα γιατί δεν σου φύγει για να σου μάθει. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας με το σκορ 41-40. Να παίξουμε το τελευταίο 1 και 39 του τρίτου δεκαλέπτου. Μπάλα στη γωνία, για τρεις είναι μόνος του. Όχι. Προσπάθησε να την επαναφέρει στο παρκέ, δεν τα κατάφερε. Δύο ελεύθερες βολές. Λοιπόν, άστοχος η πρώτη. Το 41-40 θα παραμείνει. Έφταγα στη δεύτερη, 41-41. Μπάλα θα γυρίσει, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με το δεξί, κακό τελείωμα, το rebound, νέα επίθεση, 14 δευτερολέπτων. Στεφάνη. ακόμα στο λάθος. Ο τακτικός θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Ευάγγελος. Άστερος στην πρώτη. Το παιχνίδι στον πόντο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. 42-41 το σκορ. Το παιχνίδι είναι στον πόντο. Δεν ήταν να πούμε ότι έχουμε τέρμι με τα όλα του. Η Μπαλαμπίκη και βγήκε. Δεν έκανε το καλέρι στο γρατάρι. Έβασε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Δεύτερη φορά στο παιχνίδι, τριών πόντων, άστοχο. Αμβουλής, πολύ όμορφη ενέργεια, εξαιρετικός. All-star κίνηση από τον Κωνσταντίνο, 42-43. Φτάσανε στο σκορ σε θέση οδηγού πλέον. Γιάννο Κίτρινη. Γελής θα απαντήσει. Επιθετικό rebound. Με τη δεύτερη ούτε τώρα. Και για να δούμε αν θα φύγουν και με 3 ακόμα και με 4 πόντους. Τι ακριβώς έδωσε ο Ρεφ. Πάω στο σφυδό. Δεν λένε και ποτέ, κανέναν η αλήθεια. Νέο καλάτι για τους φιλοξενούμενους, 42-45. Σταμούλη και την παρέα του. Βάση ρυθμό. Έχουν βρει τα καλάθια. Δεν τα καταφέρει να τελειώσει. 42-45 θα παραμείνει. Θα πάει μέχρι μέσα με το αριστερό. Θα στοχίσει. Προσπαθούν να απαντήσουν με το γρήγορο παιχνίδι του. Το γρήγορο με το βιαστικό δεν απέχει πάρα πολύ. Εξού και το παραλίγο λάθος. Μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή τους στα και 44. Κουμαλαγιές. Βαλωμένο θα περάσει στο παρκέ. Τσιρώνει στον πάγκο. Πάρει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια, δικαίωμα για τρεις βολές. Ο Μπουβέλης ήταν το τρίτο φάουλ του Πρατάρη. Και για να δούμε αν θα ρίξουν τη διαφορά στον πόντο. Βάλα στο σίδερο. Με βήματα, ωραία, ήταν μπροστά, το είδε. Πρώτη φορά που πέρασαν μπροστά ήταν στο 27-29, δεύτερη φορά στο 42-43, το σκορ είναι 43-45, θα βγάλουν άλλη μια καλή άμυνα. Τάρις θα πάρει μέχρι μέσα, κακό τελείωμα, δοπλικά ήταν να αφήσει την μπάλα εκεί, Κακιάς. Airball, πάρει το Κακιά, θα πάρει το φάουλ του Μαγγελή. Το 4 είναι το φάουλ. Άμα ξέρουν από μπάσκετ θα ξέρουν και πόσο φάουλ υπάρχει. Το τέταρτο φάουλ ήταν του Αγγελή. Κατάρις θα πέσει την μπάλα στο καλάθι, 43-47, για πρώτη φορά στους 4, στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, το τελευταίο δεκάλεπτο. Βγαίνουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία. Αντίδραση της Emporio για 2, την μπάλα στο σίδερο, rebound ο Παχαίδη, για σχέση με το γήπεδο θα πάει μέχρι μέσα, ουσιαστικά θα πετάξει την μπάλα, κέρδισε το φάουλ, ήταν πάνω στην προσπάθεια, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εστοχός 43-48. Ναι, αν είναι δηλωμένος αυτό. Δεν νομίζω. Στο συν 5 πλέον η απόσταση χωρίζει τις δύο ομάδες. Καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, ουσιαστικά το χάσανε τώρα. Ήταν η δεύτερη φορά που προσπέρασαν και ανακύτρινοι. Η πρώτη, παραλαμβάνω, ήταν στο 26. Το 27-29. προλευκή 30-29. Παραμένει 5 και 49. Βλέπουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Γίνει το λάθος. Ποιος είναι ο Θεός? Ωραία, πώς θα μιλήσουμε με τον Θεό, έχετε κάποια λύση? Πώς θα είναι ένας το διάλειμμα? Μάγκες για 3, θα 46, 48. Ο μόνος βάλε εσύ ρε φίλε. Έχουν μειώσει ήδη θέλουν λευγήσεις 2 και θα δούμε αν τα φέρουν και πάλι. Διοργάζει τα αλλαγή για τον Δ.Α Ακαρνανία. Σφίγκος. Θα σοφαρίσει, όχι. Αμυντικό rebound, θα δώσουν ένα γρήγορο τέμπο, θα προσπαθήσουν να κάνουν ευθιασμό. Βερβούλης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 45-50. 46-50. Ήταν με το τρίποντο του. Πόντους. Η Δ.Α Ακαρνανίας από τη στιγμή που πέρασε με 42-43 είναι μπροστά. Δεν έχει χάσει το προβάδισμα. Μπάλα στη γωνία. Γιώργας για 3. Μέσα! 46-93. Διαφορά για πρώτη φορά στους 7 πόντους. 4 και 11. Για να δούμε την αντίδραση τώρα, αν θα υπάρξει. Να μην υπάρχει κατά το μυαλό στην πλευρά των ερνολεύκων. Φίλιππε, 5-10 είναι μπες. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλές. 5 ομαδικά φάουλ έχουν συμπληρώσει οι ερυθρόλευκοι. Μόλις 2 στην αντίπερα όχθη. Πήγαμε στα τελευταία 4 λεπτά, 3 και 44 για την ακρίβεια. Συμπριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο. Και στη συνέχεια θα κάνει φάουλ. 5-4. τρεις, θα χρειαστούν μεγάλα σουτ, Σπίκος επιθετικό, θα πετύχει ένα παλικάρι στο καλάθι. Βούλης με βήματα από τον τακτικό. Σπίγκος, στο επόμενο καλάθι, 50-53. Διαχειρός Σβίγκου. Το παιχνίδι βρίσκεται και πάλι στη μία κατοχή. Γιώργας πάει μέχρι μέσα. Ο Τσιαμάγης του λέει όχι, δεν θα περάσεις. 22 για το τέλος. Πρώτο τελείωμα, η μπάλα για ποιον? Emporio Armani. Time out. Πάμε σε ένα time out γρήγορα. 2 και 18 για το τέλος. 50-53 οι φιλοξενούμενοι μπροστά. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Εκατερώθεν στους δύο πάγκους. 50-53, 2 και 18. 46-53 με ένα μικρό σερί 4-0. Το ελευθερόφωνο έχει γίνει 50-53. Θα πατήσουν, θα συγχαρίζουν, όχι. Καλωμένος δεν τα κατάφερε. Στην προσπάθεια τριών πόντων. Παραλίγο, καλάθι και φάουλ. Από τον Βεργούλη. Πόσα? 3. Ο Θανάσης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Σπίγκος, 3 φάουλ. Σπίγκος. Ναι, εντάξει. Όχι, ξαναφοράξτε το για να μην έχετε και ξαναπεί γιατί εγώ που έχω φάουλ. Όχι, δεν είναι το πιο δικαιωμένο. Έχετε την πρώτη. 50-54. Κατοχή στην Emporio Armani. Έχουμε μπει στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. 1 και 57 για την ακρίβεια. Λάθος πάσα από τον Διαμάγη. Σήκωσε το χέρι του, παραδέχτηκε τον λάθος του. Απαιτείται καλάθι για την Emporio, θα έρθει έξω από τη γραμμή των 6 και των 75. Από ποιον άλλον, από τον Κουβέλη. 53-54, το παιχνίδι στον πόντο, τη ματσάρα παρακολουθούμε. Λοιπόν, για 2-6 μέτρα, η μπάλα θα έρθει συστημένη στα χέρια του Σκαμάκη και θα έχουν ευκαιρία τώρα να πέρασουν μπροστά. Ο μπαλωμένος είναι μόνος του, δεν θα πάρει πρωτοβουλία. Δεύτερο σερί τρίποντο. Όχι αυτή τη φορά. Τι έδωσε ο ρεφ? Σε ποιον? Τσιαμάκη. 3-4-31. Ήδη τη θέση του για τις βολές, έχουν συμπληρώσει 5 οι γηπεδούχοι. 53-54, έστοχος. 53-55. Ας το πω στη δεύτερη, το παιχνίδι στο καλάθι. Το τελευταίο λεπτό, ακόμα στις 45 δευτερόλεπτα από το τέλος. Οριακή υπάρχει αυτή που θα παρακολουθήσουμε τώρα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ματσάρα με ένα τρίποντο και με ένα καλάθι δύο πόντων τώρα θα φέρει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία 55-55. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέρωθεν στους δύο πάγκους. Αν πάμε καλά, κοιτάει. 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Το σκορ είναι στο 55-55. Απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Ένας αγώνας με μπέικι. Θα δώσει την παράβαση. Η κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Πάμε σε ένα time out. 18-5, 55-55. Λοιπόν, επιστρέψαμε. 18-5 για το τέλος. 55-55. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Πάμε για τα τελευταία 18 πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το παιχνίδι σε ένα τεντωμένο σκηνή, στην απόλυτη ισορροπία. Οι ερυθρόλευκοι που κάνουν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας και οι ανωκίτρινοι πήραν το προβάδισμα στις αρχές του δεκαλέπτου. Οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν και να λοιπόν που βρισκόμαστε. 10-8. Πάρα θα φύγει το κουβέλι. Δείχνει φιλοξενούμενος ο ρεφ. 6-8. Τρατάρης από το μίνι μπάλα. Βεργούλης. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σουτάρει. Τέλος παιχνιδιού. Πάμε σε παράταση. 55-55. Θέλει με τα όλα του. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το έξτρα 5 λεπτό. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγρινίου. Ματσάρα με τα όλα της. Πρώτο παιχνίδι. Τι καλύτερο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πάμε στην Αγρίνια τώρα. Οι ομάδες είδε το σπαρκέ. Περίμενε παιδιά, πού ξεκινάτε αυτό. Περίμενε. Ένα λεπτό δεν μπορεί από την γραμματεία. Θα περιμένουμε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το έξτρα 5 λεπτό εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Ακρινίου. Γκος θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 57-55. 3 φάουλ το 9. Ήταν το τέταρτο ματικό για τους φιλοξενούμενους. Από το επόμενο περιττό να πούμε ότι οι ερυθρόλευκοι θα έχουν δικαίωμα για βολές. Ένα δικαίωμα που το έχουν εδώ και αρκετή ώρα. Στην άλλη πλευρά, καθώς από τα μέσα του τετάρτου δεκαλέπτου είχαν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά η Αρμάνι. Έστοχος και στη βολή, 58-53 στο συν 3. Να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Ερυθρόλευκο ή και ανωκυρινό. Γίνει το λάθος. Ένα παιχνίδι που έδειχνε να το ελέγχει στο τέλος του. Ο Δ.Α Ακαρνανίας βρέθηκε μπροστά μέχρι και με 46-53. Συνεχτά εκεί που όλοι πίστεψαν ότι βρίσκεται πλέον κατάματα με τη νίκη. Οι ερυθρόλευκοι διαχειρός που είχαν τελείως διαφορετική άποψη. Ένα τρίποντο του Κουβέλη και ένα στους 2 πόντων αμέσως μετά. Το 57, το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. Το ερώτημα είναι αν οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους αυτά τα τελευταία 3 και 57 που απομένουν. Θα χρειαστεί κι άλλο 5 λεπτό. Δεν το έχουν σε τίποτα. λύση. Μα καθόμαστε μέχρι το βράδυ εδώ για να βλέπουμε Emporio Armani Δ.Α Ακαρνανίας. Στη γωνία ούτε τώρα. Καλωμένος επιθετικό, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Η Δ.Α τελικά θα καταλήξει στο καλάθι. Με πρωταγωνιστή τον Τσιρόνι. Αν έχει στήχη διάβαινε, τώρα αποσβρέθηκε η μπάλα στα χέρια του. 57, συν 3. Για τρεις από τις 45 μοίρες, αστοχός. Βέλης, Τσιαμάκη, μπάλα στο σίδερο. Νέα επίθεση για τους ερθρολευκούς, μπάλα χαμηλά στο σβίγκο. Θα κοιτάξει την μπάσα, πάρει τελικά την προσπάθεια, δεν θα καταφέρει κάτι. Καρδιάς, θα πάει μέχρι μέσα, θα εκβιάσει το φάουλ, εξαιρετική προσπάθεια, έμεινε στον αέρα. Η πορτοκαλί κατέληξε μέσα, 60-59 και πάλι στον πόντο. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Τζιρόνι. 62-59. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στήση, κάνε βήματα. Θα τα δουν οι ρεφ. Μπροστά τους έγινε η φάση. Δεν γινόταν και διαφορετικά. Άλλη μία περίμενε. Τη βόλτα κλείστε. Και ψήτε και ψήστε. Ένα και 49 για το τέλος. Στο σύντρια η ερυθρόλευκη. Περιττό να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε δύο ανατροπές και ανατροπές. Μεγαλύτερη από τριών πόντων. Νομίζω ότι άμα οι ερυθρόλευκοι πάρουν το απόψινό παιχνίδι, θα χρωστάνε εν πολύ στο κύριο με το νούμερο 8. Κουβέλη στο όνομά του. Αυτός τους οδήγησε στην παράταση σε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο. Αυτός τους οδηγεί προς τη νίκη και στο έξτρα πεντάλεπτο. Βγάλουν νέα άμυνα οι ερυθρόλευκοι. 1 και 13. Το σκορ είναι σε 65-59, στο συν 6. Παιχνίδι 2 κατοχών, χρόνος βέβαια υπάρχει. Αλλά το momentum αυτή τη στιγμή γέρνει προς την ερυθρόλευκη μεριά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κουβέλης. Με την ψυχολογία που του δίνει ό,τι έχει προηγηθεί από τα χέρια του, τόσο στο τέλος της κανονικής περίοδου όσο και στην παράταση, στο έξτρα 5 λεπτό. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής θα έχει δικαίωμα και για δύο ελεύθερες βολές, καθώς οι κιανοκίτρινοι έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά και αυτοί πλέον. Έξτροφο στην πρώτη. Στο συν 7. Στο συν 8 θα χρειαστούν μεγάλα σούτα από την πλευρά των φιλοξενούμενων αν θέλουν να επιστρέψουν, και καλές άμυνες, σπουδές άμυνες. Το πρώτο καλάθι θα έρθει. 67-61. Θα πρέπει να πιέσουν και όχι να τους κοιτάνε. Ο χρόνος τελειώνει, 35 έχουν μείνει. Παλωμένος θα πάρει το φάουλ και πλέον οι βολές είναι αυτές που θα δώσουν τον νικητή. Εύστοχος και στη δεύτερη, 69-61. Θα πρέπει να συμβούν εκπληκτικά πράγματα σε αυτά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα για να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Το rebound από ποιον? Σταμούλης. Μπαλωμένος το rebound. Θα πάρει και το foul και νομίζω ότι κάπου εδώ Emporio Armani. Από ένα εξαιρετικό συγκλονιστικό παιχνίδι χρειάστηκε το έξτρα 5 λεπτό για να λύσουν τις διαφορές τους. Βαλωμένος θα ευστοχίσει, θα κάνει το 70-61. Emporio Armani από ό,τι φαίνεται θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Θα αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το θέαμα που προσφέραν και κυρίως για το suspense καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Δίκαια τα χειροκροτήματα και στις δύο πλευρές. Τελικό αποτέλεσμα Emporio Armani Δ.Α Ακαρνανίας 70-61.